Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε όπως κάθε Δευτέρα το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 387 στο κεφάλαιο ΚΓ και στο εδάφιο 31. Σελίδες 387, ΚΓ κεφάλαιο, 31 εδάφιο. 23 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωάχας, όταν βασίλευσε και βασίλευσε 3 μήνες εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν ο Αμουτάλ, θυγάτηρ του Ερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού, και εφυλάκησεν αυτόν ο Φαραώ, Νεχαώ, εν Ριβλά, εν τη γη Εμάθ, διά να μη βασιλεύει εν Ιερουσαλήμ, και κατεδίκασε την γη εις πρόστιμον 100 ταλάντων αργυρίου και 1 ταλάντου χρυσίου, και έκαμεν ο Φαραώ Νεχαώ τον Ηλικιάιμ, τον Ελιακίμ, τον ιόν του Ιωσίου βασιλέα, αντί Ιωσίου του πατρός αυτού. Και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Ιωακίμ. Τον δε Ιωάχας έλαβε και έφερεν εις Αίγυπτον και απέθανε εκεί. Ο δε Ιωακίμ έδωκεν εις τον Φαραώ το αργύριον και το χρυσίον, ετοιμογράφησεν όμως την γη, για να δώσει το αργύριον κατά την προσταγή του Φαραώ. Ο λαός της γης συνεισέφερε το αργύριον και το χρυσίον, έκαστος κατά την εκτίμηση αυτού, για να δώσει στον Φαραώ Νεχαώ. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωακίμ, ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε δε 11 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ζεβουδά, θυγάτηρ του Φεδαΐου από Ρουμά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξαν οι πατέρες αυτού. Εν τες ημέρες αυτού ανέβηκε Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και ο Ιωακίμ έγινε δούλος αυτού 3 έτη. Και έπειτα εστράφηκε και απεστάτησε κατά αυτού. Και απέστειλε ο Κύριος εναντίον αυτού τα τάγματα των Χαλδαίων, τα τάγματα των Συρίων, τα τάγματα των Μαβιτών, τα τάγματα των Ιών Αμών, και απέστειλε αυτούς εναντίον του Ιούδα για να καταστρέψω σε αυτόν, κατά τον λόγο του Κυρίου, τον οποίον ελάλησε διαχειρός των δούλων αυτού, των προφητών. Το όντι, κατά προσταγήν του Κυρίου έγινε τούτο εις τον Ιούδαν, για να αποβάλει αυτό από προσώπου αυτού. Δια τα σαμαρτίας του Μανασί, κατά πάντα όσα έπραξε, και έτη δια το αθώο αίμα, το οποίον έχισε, διότι εγέμισε την Ιερουσαλήμ αιμαθών, και δεν ήθελε ο Κύριος να συγχωρήσει αυτόν. Δεν είπε πράξεις του Ιωακίμ και πάντα όσα έπραξε, δεν είναι γεγραμμένα το βιβλίο το χρονικό του βασιλέως του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Ιωακίμ μετά των πατέρων αυτού και βασίλευσε αντ' αυτόν Ιωαχήν ο υιός αυτού. Ο δε βασιλεύς της Αιγύπτου δεν εξήλθε πλέον εκ της γης αυτού, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος έλαβε από του ποταμού της Αιγύπτου μέχρι του ποταμού Εφράτου πάντα όσα ήσαν του βασιλέως της Αιγύπτου. 18 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωαχήν ότε βασίλευσε και βασίλευσε 3 μήνες. Το δω όνομα της μητρός αυτού ήταν Εουστά, θυγάτηρ του Ελναθά εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε ο πατήρ αυτού. Και κατ' εκείνον των καιρών ανέβησαν οι δούλοι του Ναβουχοδονόσορ, βασιλεύς Βαβυλώνος, επί την Ιερουσαλήμ και περιόρισαν την πόλη. Και ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς Βαβυλώνος, κατά τους πόλεως, και οι δούλοι αυτού επί ολιόρκουν αυτών, και εξήλθεν ο Ιωαχήν βασιλεύς του Ιούδα προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος αυτός και η μήτρη αυτού και η δούλη αυτού και οι άρχοντες αυτού και οι ευνούχοι αυτού. Και συνέλαβεν αυτόν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος εν το 8ο έτη της βασιλείας αυτού. Και εξήγαγεν εκείθεν πάντα στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και τους θησαυρούς του οίκου του βασιλέως και κατέκοψε πάντα τα σκεύη τα χρυσά τα οποία έκαμεν ο Σολομών ο βασιλεύς του Ισραήλ εν το ναό του Κυρίου καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και μετόκισε πάσαν την Ιερουσαλήμ και πάντα στους άρχοντας και πάντα στους δυνατούς πολεμιστάς 10.000 εχμαλώτων και πάντα στους ξυλουργούς και σιδηρουργούς. Δεν έμεινε ημί το πτωχότερο μέρος του λαού της γης. Και μετόκισε τον Ιωαχήν εις την Βαβυλώνα και τη μητέρα του βασιλέως και τας γυναίκας του βασιλέως και τους ευνούχους αυτού και τους δυνατούς της γης έφερε εχμαλώτους εξ Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα και πάντα τους πολεμιστάς 7.000 και τους κληρουργούς και τους ιδιουργούς και χιλίους πάντας δυνατούς και επιτιδίους εις πόλεμον. Και μετόκισαν αυτούς εις Βαβυλώνα, ο βασιλεύς Βαβυλώνος. Και έκαμεν ο βασιλεύς Βαβυλώνος βασιλέα ανταυτού Μαθανίαν, τον αδελφών του πατρός αυτού, και μετήλαξε το όνομα αυτού εις Σεδεκίαν. 21 ετών ηλικίας ο Σεδεκίας όντε βασίλευσεν
και βασίλευσε δε 11 έτη εν τη Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αμουτάλ, θυγάτερ του Ιερεμίου από Λιβνά. Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ιωακήμ, διότι εξοργής του Κυρίου κατά της Ιερουσαλήμ και του Ιούδα, έως ο απέρριψεν αυτούς από προσώπου αυτού, έγινε να αποστατήσει ως Εδεκίας κατά του βασιλέως Βαβυλώνος. Και εν το 9ο έτη της βασιλείας αυτού, τον 10ο μήνα, την 10η του μηνός, ήλθε Ναβουγοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος και πάντο στράτευμα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ και στρατοπέδευσε εναντίον αυτής και οκοδόμησε περιτυχίσματα εναντίον αυτής κύκλο και υπόλυσε πολιορκήτο μέχρι του 11ου έτους βασιλέως της Εδεκία. Και την 9η του 4ου μηνός η πείνα υπερίσχυσε την πόλη και δεν είναι το άρτος δια των λαών του τόπου και εξεπορθήθη πόλης και πάντες οι άνδρες του πολέμου έφυγον τη νύχτα δια της οδού της πύλης μεταξύ των δύο τυχών της πλησίων του βασιλικού κήπου. Οι Χαλδαίοι σαν πλησίων της πόλεως κύκλο και ο βασιλεύς πήγε κατά την οδόν της Παιδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω του βασιλέως και έφτασαν αυτόν εις τας Παιδιάδας Ιεριχώ και πάντο το στράτευμα αυτού διεσκορπίστη από πλησίων. Και συνέλαβον το βασιλέα και ανοίγαγον αυτόν προς το βασιλέα της Βαβυλώνος εις Ριβλά και πρόφεραν καταδίκην επ' αυτόν και έσφαξαν τους ιούς του Εδεκίου, έμπρωσαν των οφθαλμών αυτού και εξετύφλωσαν τους οφθαλμούς του Εδεκίου και δέσαντες αυτόν με χαλκίνα αλύσεις έφεραν αυτόν εις Βαβυλώνα. Ενδέ το 5ο μηνύ, την 7η του μηνός του 19ου έτους του Ναβουγοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ήλθεν υπ' Ιερουσαλήμ Νεβουζαραδάν με το φύλαξ, ο δούλος του βασιλέως του Βαβυλώνος και κατέκαυσε τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον του βασιλέως και πάντα στους οίκους Ιερουσαλήμ και πάντα μέγαν οίκον κατέκαυσεν εμπειρή και πάντο στράτευμα των Χαλδαίων το μετά του αρχισωματοφύλακος κατεκρύμνησε τα τείχη της Ιερουσαλήμ κύκλο. Το δε υπόλοιπον του λαού των απολυθέν εν την πόλη και τους φυγώντας ήταν εις προσέφυγον προς τον βασιλέα της Βαβυλώνος και το εναπολυθέν του πλήθους μετόκισε Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ των πτωχών όμως της γης αφήκεν ο αρχισωματοφύλαξ διαμπελουργούς και γεωργούς. Αμήν. Ο Ιωσίας βασιλεύς πιστός ενώπιον του Θεού έλαβε υποσχέσεις ότι επειδή μετενόησε εξ όλης της καρδίας αυτού και όταν βρήκε το Λόγο του Θεού με μεγάλο ζήλο εμελέτησε ώστε να πράττει κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Ο Ιωσίας λοιπόν βρήκε χάρη από το Θεό και του υποσχέθηκε ότι όσο ζει θα πεθάνει εν ειρήνη και όσο ζει θα είναι σε ασφάλεια. Όμως την περασμένη Δευτέρα είδαμε τον Ιωσία να κάνει κάτι που τον έβγαλε έξω από τις υποσχέσεις του Θεού. Ενώ ο Θεός ξεσήκωσε το Φαραώ εναντίον του Ναβουγοδονόσορα του βασιλέως της Βαβυλώνος μαζί με τους Ασσυρίους για να καθυστερήσουν την κάθοδο του Ναβουγοδονόσορα που θα έφερνε και την κρίση στο λαό Ισραήλ, ο Ιωσίας χωρίς προσευχή, αν και ήταν άνθρωπος του Θεού και της προσευχής, χωρίς προσευχή πήγε να υπερασπιστεί τον σύμμαχό του τον Ναβουγοδονόσορα με αποτέλεσμα να πεθάνει τυχαία από ρήψη βέλους. Από εκεί και πέρα λοιπόν και ο Ιωσίας δεν πέθανε εν ειρήνη όπως είχε υποσχεθεί ο Θεός, αλλά και το σχέδιο του Θεού άλλαξε και αρχίζει τώρα η πτώση γρήγορη του λαού Ισραήλ μέχρι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του ναού. Ο επόμενος βασιλιάς ήταν Ιωάχαζ, ο οποίος έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, βασίλευσε 3 μήνες, αλλά ο Φαραώ, ο οποίος ευρέθη πια λόγω του πατρός του του Ιωσία εχθρός του Ιούδα, του λαού του Ιούδα, τον καθήρεσε, τον φυλάκισε, τον μετέφερε στην Αίγυπτο που απέθανε εκεί και εκεί έβαλε βασιλιά τον Ιωακήμ, ο οποίος βασίλευσε 11 έτη, αλλά και αυτός πια έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου με αποτέλεσμα ο Θεός να είναι εναντίον καθ' ολοκληρίαν του λαού Ισραήλ. Στα 11 χρόνια αποστάτησε από τον Ναβουγοδονόσορα και ο Ναβουγοδονόσορ ήλθε, τον έπιασε και δεν ήθελε να είναι πια βασιλιάς. Του έβαλε φόρο, τον οποίον έδωσε ο Ιωακήμ και
και ο οποίος πέθανε βασιλιάς ενώ βασίλευσε 11 χρόνια. Στη συνέχεια βασίλευσε ο γιος του, ο Ιωαχήν, 3 μήνες. Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο θα δούμε και στη συνέχεια, όταν ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ εναντίον του, έπραξε αυτό που ήθελε ο Θεός και το οποίο προφήτευε ο Ιερεμίας, να παραδοθεί στον Ναβουχοδονόσορ. Δεν υπήρχε ελπίδα σωτηρίας πλέον για την Ιερουσαλήμ, για την γη του Ισραήλ, και ο Θεός με τον Ιερεμία τον προφήτη προφήτευε και έλεγε παραδοθείτε, πηγαίνετε και εκεί θα βρείτε χάρη από το Θεό. Γιατί η απόφαση του Θεού είναι οριστική στο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Πλέον είχε ξεπεράσει τα όρια ο λαός του Ιούδα και ο Θεός πια, εξαιτίας ιδιαίτερα του Μανασί, ο οποίος έχησε και πολύ αίμα αθώου, μάλιστα λέγεται ότι επριώνησε και τον προφήτη Ισαΐα, παρόλο που στο τέλος μετενόησε, όμως η οργή του Θεού ήταν σκληρή και αποφασισμένη για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωαχήν λοιπόν βρήκε χάρη, γιατί έπραξε, και έπραξε το θέλημα του Θεού υπακούοντας στην προφητεία του Ιερεμία. Παραδόθηκε αυτός η γυναίκα του, οι αρχοντές του, και με 10.000 ακόμη λαό μετοκίστησαν στους Χαλδαίους, στη Βαβυλώνα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο Δανιήλ, και ο Σεδράχ, και ο Μισάχ, και ο Αβεντενεγώ, 3-4 νέα παιδιά, τα οποία μάλιστα ο Ναβουχοδονόσορ τα πήρε στο παλάτι του και τα έτρεφε με βασιλικά εδέσματα, τα οποία βεβαίως, αν και δεν είναι σήμερα το μάθημά μας αυτό, βεβαίως ο Δανιήλ δεν αποδέχθηκε και εξεζήτησε να τρώγει όσπρια, και ο Θεός τον ευλόγησε πάρα πολύ και τον χρησιμοποίησε για την βοήθεια και τη σωτηρία ακόμη των Ισραηλιτών εκεί στην γη των Χαλδαίων, ιδιαίτερα στη Βαβυλώνα. Μετά τον Ιωαχήν, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έβαλε βασιλιά τον αδελφό του βασιλέως, τον Μαθανία, του οποίου άλλαξε το όνομα και τον ονόμασε Σεδεκία. Σεδεκίας είναι ένα άλλο πρόσωπο σημαντικό, καταστροφικό όμως. Εβασίλευσε 11 έτη. Τα πρώτα χρόνια, όταν τον όρισε βασιλιά ο Ναβουχοδονόσορ στον Ιούδα, πήγαινε καλά, αλλά έπρατε πονηρά σφόδρα ενώπιον του Θεού, με αποτέλεσμα να χάσει την εύνοια, τη βοήθεια του Θεού, αν και δεν την είχε και ποτέ πλήρως, γιατί ποτέ δεν έπραξε το ευθές, αλλά όσο προχώραγε περισσότερο στην αποστασία του, στην αμαρτία του, στα αυδελίγματά του, τόσο και ο Θεός απομακρυνότανε από αυτόν, ώστε κάποια στιγμή, αν θέλετε να διαβάσουμε τη σελίδα 452, να δείτε τώρα πως όταν χάσει την παρουσία του Θεού ο άνθρωπος, πως χάνει το μυαλό του, χάνει τη λογική του, κάνει λάθη τρομακτικά, επώδυνα. Όταν απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού, όταν χάσει το φόβο του Θεού, χάνει τη σοφία του. Επαναλαμβάνω, χάνει το μυαλό του, τη λογική του, και οι πράξεις τους πια είναι από λάθος σε λάθος, με αποτέλεσμα την καταστροφή. Σοφία μόνο ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος του Θεού μόνο έχει νουν Χριστού, ώστε και να γνωρίζει τα πράγματα, αλλά και να τα καταλαβαίνει. Και θέλω να το δούμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να πάμε στους Φιλιππησίους, να δείτε τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος στη σελίδα 1038. Και στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής και στο 9 εδάφιο. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους ομολογεί λέγοντας: «Και τούτο προσεύχομαι για σας, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωση και εις πάσα νόηση, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης,
τον δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και επένων Θεού. Αναγκαίο είναι, γι' αυτό προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας, να περισσεύσει η αγάπη σας. Η αγάπη όμως του Θεού είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου, όταν ο άνθρωπος του Θεού ζει και περπατάει στο θέλημα του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν βρίσκει χάρη από το Θεό, όταν πράττει το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο είναι σημαντικό να περισσεύει η αγάπη του Θεού στην καρδιά μας. Γιατί ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα απολαμβάνουμε μεγαλύτεραν επίγνωση, δηλαδή θα γνωρίζουμε τα πράγματα και πάσα νόηση, και θα καταλαβαίνουμε και θα γνωρίζουμε και θα καταλαβαίνουμε. Και θα γνωρίζουμε τι συμβαίνει και θα καταλαβαίνουμε την αιτία των πραγμάτων. Ο άνθρωπος του Θεού έχει σοφία άνωθεν. Ο άνθρωπος που πράττει το ευθές έχει σοφία από το Θεό. Τον σοφίζει ο Θεός. Άλλωστε το ομολογεί. Όταν μετανοεί ο άνθρωπος και επιστρέφει στον Θεό, εξομολογούμενος και παρετών τα παραπτώματά του, τις αμαρτίες, τις ανομίες του, ο ίδιος ο Θεός λέει, εγώ από εδώ και πέρα θα σε συνετίζω. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό, αδελφοί ή αγαπητοί, είναι να μας συνετίζει ο Θεός. Εγώ θα σε συνετίζω και όχι μόνο. Εγώ θα σε οδηγώ την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς και όχι μόνο. Εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω. Ο Σεδεκίας λοιπόν, και κάθε Σεδεκίας και κάθε άνθρωπος του Θεού που απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα να μην συνετίζεται από τον Θεό, να μην διδάσκεται από το Θεό, να μην συμβουλεύεται από το Θεό, με αποτέλεσμα να κάνει ανοησίες, να κάνει λάθη. Το μεγάλο λάθος που έκανε ο Σεδεκίας, το οποίο ήταν και παράβαση. Διαβάζω 12 και 13 εδάφιο. «Και έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου του Θεού αυτού, δεν εταπεινώθη», πρώτο σοβαρό λάθος, «ενώπιον του Ιερεμία του προφήτου λαλούντος εκ του στόματος του Κυρίου», αποστάτησε δηλαδή από το Θεό, δεν εταπεινώθηκε στο λόγο του Θεού, και στη συνέχεια ακόμη μεγαλύτερο λάθος, «και έτι απεστάτησεν εναντίον του βασιλέως Ναβουγοδονόσορ, ώστις όρκωσεν αυτόν εις τον Θεόν όταν τον έθεσε βασιλιά». Δηλαδή παρέβηκε τον όρκο του πια. Παντελής έλλειψης φόβου Θεού. Πλήρης η ανοησία. Και τρίτον, και εσκλήρινε τον τράχυλον αυτού και επισμάτωσε την καρδία αυτού για να μην μπορεί πια να επιστρέψει εις Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ. Και εσκλήρινε το πνεύμα του και επισμάτωσε στην καρδιά του. Ένας άνθρωπος έτοιμος για απώλεια. Όμως θα πάρει στο λαιμό του πολλούς. Γιατί όταν ο άνθρωπος σκληραίνει, πεισματώνει, καθώς αποστατεί και χάνει τη σοφία του, τα λάθη του, όταν σκληραίνει και πεισματώνει, θα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ο Θεός όμως είναι αγαθός. Γιατί ενώ παρέσυρε τους πρώτους των ιερέων και ο λαός υθέτησαν καθ' υπερβολήν εξαιτίας του Σεδεκία πάντα τα βδελίγματα των εθνών και εμίαναν τον οίκον του Κυρίου τον οποίον υγείασε εν Ιερουσαλήμ, ο Θεός αγαθός παρήγγειλεν εις αυτούς, Κύριος ο Θεός ο Θεός των Πατέρων αυτών, διαχειρός των απεσταλμένων αυτού, εγυρώμενος πρωί και εξαποστέλων ο Θεός, διότι λυπόταν το λαό αυτού και το κατοικητήριον αυτού. Σπλαχνιζότανε το λαό, αλλά και το ναό, το κατοικητήριον του Θεού. Και ενώ ο Σεδεκίας, περπατώντας στα βδελίγματα του Θεού, στα βδελίγματα των εθνών, σε αυτά που βδελείται το Θεός και έπραταν τα έθνη και έχανε το μυαλό του, και εδώ αδελφοί αγαπητοί
να είμαστε προσεκτικοί σας παρακαλώ. Όταν απομακρύνεσαι από την παρουσία του Θεού, χάνεις το μυαλό σου, χάνεις τη λογική σου, χάνεις τη σοφία σου. Κάνεις πράγματα που δεν μπορούσε, δεν είναι ακαταλαβίστικα, δεν μπορεί να τα κατανοήσει ένας λογικός άνθρωπος πώς μπορείς να το κάνεις. Ο Ιερεμίας έβλεπε την ισχύ του Ναβουχοδονόσορα, βρήκε χάρη καταρχάς στους οφθαλμούς του Ναβουχοδονόσορα που τον έχρισε βασιλιά και σαν βασιλιάς υπερηφανεύτηκε, έχασε το μυαλό του. Εγώ είμαι. Ποιος είσαι βρε? Εγώ είμαι. Και ενώ ο βασιλιάς ο Ναβουχοδονόσορ τον είχε ορκίσει στον Θεό του Σεδεκία να παραμείνει πιστός σε αυτόν τον Ναβουχοδονόσορα, αυτός απεστάτησε με απόλυτη ανοησία. Κοιτάξτε τι ωραία συμπεριφέρθηκε ο νεαρός Ιωαχήν, ο οποίος υπάκουσε στη φωνή του Ιερεμία, και τι τραγικά συμπεριφέρθηκε ο μεγαλύτερος σε ηλικία Σεδεκίας εξαιτίας της αποστασίας του. Μη χάσουμε αδελφοί μου την παρουσία του Θεού. Μη χάσουμε την παρουσία του Θεού. Και μάλιστα με πράγματα ανόητα, με ματαιότητες, με πράγματα χωρίς λόγο, χωρίς αξία, ή με υπερηφάνεια, με φιλοδοξία. Μη χάσουμε την παρουσία του Θεού, να κυνηγάμε την παρουσία του Θεού, να μετανοούμε, να επιστρέφουμε, να κράζουμε στο Θεό. Κύριε, την παρουσία σου είναι η ασφάλειά μας, είναι η σωτηρία μας, είναι η ζωή μας. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η ζωή και η οδός. Μη χάσουμε ούτε το δρόμο μας, ούτε την αλήθεια, ούτε τη ζωή του Χριστού. Μην εφησυχάζουμε αν διαπιστώνουμε ότι χάνουμε την παρουσία του Θεού. Δεν φταίει ο Θεός. Το βέβαιο είναι ότι εμείς φταίμε. Μπορεί ο Θεός να αποσύρει για λίγο την παρουσία του για να δοκιμαστούμε χωρίς την παρουσία του Θεού, αλλά τότε πρέπει πιο πολύ να αγωνιζόμαστε στην εξήτηση της παρουσίας του Θεού. Δεν πρέπει και δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει έξω από την παρουσία του Θεού. Είναι άκρος επικίνδυνο, καταστροφικό, και δεν συγχωρείται καμία δικαιολογία για να απομακρυνόμεθα από την παρουσία του Θεού, για να εφησυχάζουμε όταν χάνεται η παρουσία του Θεού. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ούτε φταίει αυτός, ούτε φταίει ο άλλος, ούτε φταίει ο πατέρας μου, ούτε φταίει η μάνα μου, ούτε φταίει ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, κανείς δεν φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εγώ φταίω όταν χάνω την παρουσία του Θεού. Και εγώ πρέπει να μετανοήσω και να εξητήσω και πάλι την παρουσία του Θεού. Γιατί αλλιώς το μέλλον δεν είναι καλό. Σίγουρα. Το μέλλον θα είναι πολύ κακό, καταστροφικό. Ο Θεός να μας φυλάει, αδέρφια μου. Ο Θεός να μας φυλάει. Μη τυχόν και αυτοδικαιωνόμαστε με τη λογική μας και εφησυχάζουμε ενώ έχουμε χάσει την παρουσία του Θεού. Έχουμε χάσει, και πώς θα καταλάβω αν έχω χάσει την παρουσία του Θεού? Πρώτα χάνω την ειρήνη μου. Παρουσία του Θεού, το πρώτο πράγμα που φέρνει είναι η ειρήνη, πραότητα, ησυχία, ασφάλεια. Όχι φιλονικίες. Οι φιλονικίες οδηγούν, γιατί προέρχονται από την υπερηφάνεια. Οδηγούν σε απομάκρυνση από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός υπερηφάνους αντιτάσσεται. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ταπεινωνόμαστε άμεσα. Και αν ακόμη, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν έχουμε καταλάβει το λόγο και την αιτία γιατί χάθηκε η παρουσία του Θεού, αυτό δεν δικαιολογεί, δηλαδή εάν οι συνείδησής μας δεν μας ελέγχει, σου δεν. Δεν ελέγχομαι από τη συνείδησή μου, γι' αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί έχασα την παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ο Θεός είναι ο ανακρίνων με. Ο Κύριος, σε Αυτόν θα πάω.
να σταθώ μπροστά του, να ανακριθώ, να εξητήσω, να μετανοήσω για αυτά που δεν έχω καταλάβει, να εξητήσω τη φωνή του Θεού, την παρουσία του Θεού, και όταν βρεθώ και πάλι στην παρουσία του Θεού, τότε να μην ξεχάσω να τον ευχαριστήσω και να τον δοξάσω. Γιατί αν ξεχάσω να τον ευχαριστήσω, πάλι θα χάσω την παρουσία του Θεού. Να μην χάσω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό. Είναι ανάγκη, απαραίτητη ανάγκη, να ζούμε στην παρουσία του Θεού. Να προσευχόμαστε και να ξέρουμε ότι μας ακούει ο Θεός. Και μας ακούει ο Θεός όταν ζητάμε κατά το θέλημά Του, όταν ζούμε κατά το θέλημά Του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει τόσο όμορφα, να το διαβάσω. Μην αποβάλλετε, αδελφοί, την παρησία. Την παρησία σας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Αν θέλετε να το δούμε μαζί, σελίδα 1006. Στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους και 35 εδάφιο. Αν χάσουμε την παρησία μας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη, χάνουμε την παρουσία του Θεού. Και η παρησία μας έχει τρεις βασικούς πυλώνες που γεμίζει την καρδιά μας. Πρώτον, είναι έχουμε επίγνωση του θελήματος του Θεού και νόηση και καταλαβαίνουμε τις αιτίες των πραγμάτων. Άρα ζητούμε κατά το θέλημά Του. Το δεύτερον είναι ο αγιασμός μας. Πηγαίνω και δεν ελέγχομαι ούτε από τη συνείδησή μου, ούτε η καρδιά μου, αλλά ιδιαίτερως ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Έχω μετανοήσει, έχω ταπεινωθεί, έχω εξομολογηθεί τις αμαρτίες μου, έχω παραιτηθεί από αυτές. Και το αίμα του Χριστού με έχει καθαρίσει και έχω παρησία να πλησιάσω το Θεό και να εισέλθω στα Άγια του ουρανού. Και το τρίτο είναι να αγαπάμε όλους τους αδελφούς μας. Εάν δεν αγαπάμε έναν αδελφό μας, δεν έχουμε παρησία. Η καρδιά μας μας κατακρίνει. Ο Θεός δημιουργεί μέσα στην καρδιά μας αναστάτωση όταν δεν αγαπάμε όχι πολλούς, και έναν αδελφό. Εγώ συνηθίζω να λέω και μισό αδελφό. Αν δεν τον αγαπάμε έτσι πως ο Θεός θέλει, καρδιά μας μας κατακρίνει και χάνουμε την παρησία μας. Γι' αυτό μην χάσουμε την παρησία μας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη, γιατί έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε τις επαγγελίες του Κυρίου. Διότι λίγο καιρό ακόμα και θα έλθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Ο δίκαιος όμως είναι αυτός που θα ζήσει εκ πίστεως, και αν, εδώ να προσέξουμε, και αν κάποιος συρθεί ο πίσω, μακριά από την παρουσία του Θεού, μακριά από το θέλημα του Θεού, μακριά από τη δικαιοσύνη του Θεού, μακριά από την αγάπη, από την εντολή του Χριστού, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, εάν τη συρθεί ο πίσω, η ψυχή μου πλέον δεν ευαρεστηθεί σε αυτόν, αλλά χάνει την παρησία. Χάνει την παρουσία. Εμείς όμως δεν είμεθα εκ των συρωμένων ο πίσω προς απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία ψυχής. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να μην χάσουμε την παρουσία του Θεού, χάνοντας την παρησία μας, αποβάλλοντας την παρησία μας. Και πώς αποβάλλω την παρησία μου? Με το να μην αγαπάω τους αδελφούς μου, με το να μην ταπεινώνομαι και να μετανοώ και να επιστρέφω στο Θεό και να μην γνωρίζω τα διαφέροντα, το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο Σεδεκίας τα χάσε αυτά. Από λάθος σε λάθος. Σκλήρινε την καρδιά του πρώτα απέναντι του Ναβουχοδονόσορα που τον έχρισε βασιλιά και έγινε παραβάτης όρκου και συμφωνίας. Ύστερα σκλήρινε τον τράχυλόν του ενώπιον του Θεού και τέλος πεισμάτωσε η καρδιά του. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη τα πεισματάρικα παιδιά τα λιθοβολούσαν. Το πείσμα είναι φοβερό αμάρτημα.
Πεισματοδός ζητάω αυτό που θέλω. Πεισματοδός πιστεύω αυτό που νομίζω εγώ. Σκλήρυνση του πνεύματος, δεν συγχωρεί. Τι να τον συγχωρήσω, δεν τον χρειάζομαι αυτόν. Σκλήρυνση της καρδιάς με πείσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί πια ο άνθρωπος, Χριστέ μου, δεν μπορεί πια ο άνθρωπος να επιστρέψει στον Θεό. Τέλειωσε, δεν μπορεί να επιστρέψει. Πρέπει να κάνει μεγάλη θυσία, μεγάλη επιστροφή. Να πει πω, που κατάντησα έξω από την παρουσία του Θεού. Πώς κατάντησα έτσι. Δηλαδή να έλθει εις εαυτόν. Ο άσωτος Υιός εύκολα ήλθε εις εαυτόν, γιατί είδε την κατάντια που προήλθε από το ζώνα σώτος. Αλλά αυτός ο οποίος σκληραίνει τον τράχυλό του, το πνεύμα του και πεισματώνει, αυτός πολύ πιο δύσκολα έρχεται εις εαυτόν. Μόνο ο Λόγος του Θεού που είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο, μπορεί να συντρίψει τον σκληρό τράχυλο και την πεισματωμένη καρδιά. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ερχόμαστε στην Εκκλησία, αδερφοί. Να μας ελεεί ο Θεός, να μας διορθώνει ο Θεός. Να μαλακώνει την καρδιά μας, να βγάζει το πείσμα μας. Να ταπεινώνει με το Λόγο Του, το πνεύμα μας, για να μπορούμε να επιστρέφουμε. Ο Θεός παρόλα την κατάντια του Εζεκία, αλλά και τις συνέπειες της κατάντιας του Εζεκία, του Σεδεκία, συγγνώμη, που ήταν να σκληρυνθούν οι ιερείς, οι άρχοντες, να σκληρυνθεί ο λαός, επειδή αγαπούσε το λαό ο Θεός και αγαπάει όλους τους ανθρώπους, αδερφοί. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει να βοηθήσει τον αμαρτωλό να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να επιστρέψει για να τον ευλογήσει πιο πολύ ακόμη από πριν. Έστελνε προφήτες εγυρώμενος, λέει, πρωί και εξ αποστέλων ο Θεός. Τι ωραία έκφραση. Ξύπναγε πρωί-πρωί. Στο Θεό δεν υπάρχει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αλλά ήθελε να δείξει το ζήλο. Όπως ένας εργαζόμενος που έχει ζήλο, ξυπνάει πρωί να κάνει τη δουλειά του. Να ξυπνήσω πρωί να κάνω τη δουλειά μου. Αυτό κάνει και ο Θεός. Ξύπναγε πρωί-πρωί και απέστελε χωρίς δισταγμό προφήτες να ελέγξουν, να καλοπιάσουν, να παρηγορήσουν, να ενισχύσουν, να ελκύσουν με τον προφητικό λόγο στην αγάπη του Θεού. Αλλά αυτοί που άκουγαν τα προφητικά λόγια που έδινε και απέστελε ο Θεός μέσω των προφητών, εχλέβαζον τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρόνουν τους λόγους του Θεού και έσκοπτον τους προφήτες. Φοβερό πράγμα που ο Αστόλος Παύλος λέει, προφητείες μη εξουθενείτε. Δεν αρέσει στο Θεό να εξουθενούμε προφητείες. Είναι ένδειξη πολύ σκληρής καρδιάς. Μπορεί να μιλάει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει. Και μιλάει σε κάποιον, σε κάποιους, και εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις γιατί δεν μιλάει σε σένα. Αλλά θα έρθει όμως η σειρά να σου μιλήσει και σένα. Αλλά μπορεί ο Θεός να δοκιμάζει την καρδιά μας. Βεβαίως δοκιμάζουμε τις προφητείες. Διακρίνουμε τις προφητείες. Να είναι αληθινές. Ζητάμε συμμαρτυρία αν είναι πρόταση, προτροπή και από άλλους. Αλλά δεν εξουθενούμε ποτέ, αδερφοί μου. Είναι επικίνδυνο. Δεν εξουθενούμε, δεν κοροϊδεύουμε. Πάλι θα χάσουμε την παρουσία του Θεού. Πάλι απομακρυνόμαστε. Δεν εξουθενούμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου.
ο Θεός να μας φυλάει. Αυτοί όχι μόνο τα εξουθενούσαν, αλλά τα εχλέβαζαν, πω, τα κορόιδευαν, καταφρονούσαν, τα περιφρονούσαν και τέλος πρόσβαλαν τους προφήτες. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Αυτά είναι έργα της σαρκός. Όποιος παίρνει στη σάρκα θερίζει φθορά. Και αν μάλιστα δικαιώνεται ότι δίκιο έχω, τότε έρχεται η απομάκρυνση της παρουσίας του Θεού και δεν ξέρουμε γιατί. Και δεν είναι μόνο αυτή η αιτία. Πολλές φορές κάνουμε λάθη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν ξέρουμε την αιτία. Γι' αυτό είπα, όταν χάνουμε την παρουσία του Θεού και δεν μας ελέγχει η συνείδησή μας, εμείς παρόλα αυτά θα ταπεινωνόμαστε, θα μετανοούμε και θα επιστρέφουμε στο Θεό. Θα αυξάνεται η αγάπη μας για τους προφήτες που έσκοπτον αυτοί. Μάλλον και μάλλον, ώστε να αυξάνεται η επίγνωση, να γνωρίσουμε το γιατί. Και η αύξηση της νόησης, να καταλάβουμε. Για να διακρίνουμε τα διαφέροντα, να ξέρουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, να εκλέγουμε το τίμιον και να απορρίπτουμε το αχρίον. Ώστε να είμεθα πλήρης καρπών δικαιοσύνης, που είναι αυτό μέσα από το οποίο στη ζωή μας δοξάζεται ο Θεός. Δια του Ιησού Χριστού. Αυτοί έκαναν ακριβώς τα αντίθετα και λέει ο Λόγος του Θεού. Μέχρι πότε συνέχιζαν, έως σου η οργή του Κυρίου ανέβει όχι μόνο εναντίον του Σεδεκία, εναντίον των ιερέων και των αρχόντων, εναντίον όλου του λαού αυτού, ακούστε αδερφοί, ώστε δεν ήτο θεραπεία. Φοβερό, ε. Δηλαδή δεν μπορούσε να θεραπεύσει ο Θεός. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Για σκεφτείτε, ο Θεός είναι αγάπη, να θέλει τη θεραπεία μας και με τη συμπεριφορά μας να μην μπορεί. Μα δεν μπορεί τα πάντα ο Θεός. Τα πάντα μπορεί, αλλά όχι με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει τις δικές του αποφάσεις. Το έχω πει χιλιάδες φορές, ότι τα μεγαλύτερα λάθη τα έχω κάνει όταν είμαι εντελώς σίγουρος. Και έχω μάθει να μην είμαι ποτέ σίγουρος. Και όταν καμιά φορά από λάθος μου ξεφεύγει, είμαι απόλυτα σίγουρος, ελέγχομαι και λέω όχι, όχι, δεν είμαι Κύριε. Γιατί όταν το λέω αυτό έχω κάνει λάθος. Το λάθος είναι όταν είσαι απόλυτα σίγουρος. Το σωστό είναι όταν επειδή δεν ξέρεις πηγαίνεις και ρωτάς τον Κύριο. Εκεί θα βρεις χάρη από το Θεό. Εκεί θα σε βοηθάει ο Θεός. Εκεί θα σε σοφίζει ο Θεός, θα σε συνετίζει, θα σε διδάσκει, θα σε συμβουλεύει και θα περπατάς με ασφάλεια στα ίχνη του Χριστού που είναι το ζητούμενο. Με σκληρή καρδιά, πεισματωμένη καρδιά και σκληρημένο τράχυλο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Απολύτως επικίνδυνα και μεταβεβαιότητος αν δεν υπάρξει μετάνοια και επιστροφή καταστροφικά. Οποιοσδήποτε και να είναι αυτός, ας είναι και ο πιο ευλογημένος και ο πιο χαριτωμένος και με διακονίες και με χαρίσματα και με οτιδήποτε, οποιοσδήποτε και να είναι αυτός. Γιατί ο Λόγος του Θεού δεν κάνει διακρίσεις. Σκληρός τράχυλος, πεισματωμένη καρδιά, πλησίων απώλειας. Ο Θεός να μας φυλάει. Το αποτέλεσμα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορ, πολιόρκησε, θεραπεία δεν υπήρχε. Πολλές φορές ο Θεός έχει ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από δύσκολες καταστάσεις. Αλλά πότε? Όταν ταπεινωνόταν και ζήταγε βοήθεια από το Θεό. Όταν σκληρινόταν, όπως τώρα, δεν υπάρχει θεραπεία. 2,5 χρόνια πολιορκία, πείνα, και λίγο πριν έρθει το τέλος, ο Σεδεκίας φωνάζει τον Ιερεμία και του λέει «Τι να κάνω» και ο Σεδεκίας του λέει, και ο Ιερεμίας του λέει «Παραδώσου, θα βρεις χάρη από το Θεό».
Και τι του είπε? Ντρέπομαι να μην με ονειδήσουν όταν θα με πάει στον Ναβουχοδονόσορ στην Βαβυλώνα, με ονειδήσουν οι Ισραηλίτες. Ο Ιωαχήν, ο Δανιήλ, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και Αβδενεγό και άλλοι 10.000 άνθρωποι ήταν εκεί. Δεν ντρεπόμαστε, αδελφοί, όταν να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Μπορεί να κάνουμε λάθη. Το λάθος μας δεν θα συνεχίσει επειδή ντρεπόμαστε να το διορθώσουμε. Να ντρεπόμαστε, αλλά να το διορθώνουμε και να βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Να ντρεπόμαστε, να ταπεινωνόμαστε, αλλά να το διορθώνουμε. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν η υπερηφάνεια είναι. Όταν η υπερηφάνεια σου λέει έκανες λάθος, προχώρα, δεν μπορείς να σταματήσεις, τώρα το πες. Όχι, είπα, ξύπα. Είπα, έκανα λάθος, ξύπα. Να γυρίσω πίσω στο σωστό. Δεν επιμείνω στο λάθος, γιατί το λάθος θα με οδηγήσει στην καταστροφή. Δόξα στο Θεό που το κατάλαβα το λάθος μου και γυρίζω πίσω για να σωθώ. Εμείς οι άνθρωποι όμως γινόμαστε απόλυτοι πολλές φορές, διογνώμονες. Αφού το είπα έτσι, δεν το αλλάζω, ντρέπομαι. Ποιον ντρέπεσαι? Στους ανθρώπους ή το Θεό? Ντρέπεσαι στους ανθρώπους και δεν ντρέπεσαι το Θεό, που σου δίδαξε το σωστό και εσύ δεν το διορθώνεις? Που σου φανέρωσε το λάθος του για να το διορθώσεις και εσύ λες ντρέπομαι τους ανθρώπους? Έτσι είπε ο Σεδεκίας. Και του λέει ο Ιερεμίας, αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους ελπίζεις, αυτοί θα σε εγκαταλείψουν. Και πράγματι αποφασίζουν στην πείνα τη μεγάλη, από μια κρυφή πύλη, να φύγουνε, αλλά τους κατάλαβαν οι Χαλδαίοι, και όταν είδαν από μακριά οι Χαλδαίοι, οι άρχοντες του Σεδεκία, τους Χαλδαίους, τον εγκατέλειψαν, έφυγαν, έμεινε μόνος του και τον έπιασαν. Δεν υπάρχει θεραπεία σε αυτόν που σκληραίνει τον τράχυλό του, που πεισματώνει την καρδιά του και δεν ταπεινώνεται στο λόγο του Θεού. Δεν υπάρχει θεραπεία. Τον έπιασαν μπροστά στα μάτια του. Σκότωσαν όλους τους γιους του, τον ετύφλωσαν και τον οδήγησαν στη Βαβυλώνα. Όμως λέει ο Λόγος του Θεού κάπου ότι είχε πει ο Θεός προφητικά με τον Ιερεμία ότι στο τέλος θα μετανοήσεις. Και πράγματι στο τέλος μετανόησε λίγο πριν πεθάνει και βρήκε χάρη από το Θεό. Αλλά γιατί να μετανοήσει τόσο αργά και να μην μετανοήσει έγκαιρα? Ξέρετε, θα πει να μετανοήσουμε κατόπιν εορτής. Για σκεφτείτε να το πω λίγο πιο, να μετανοήσω μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι να κάνω τότε? Βέβαια θα αγωνίζομαι στην εφταετία του Αντίχριστου, αλλά είναι αγώνας σκληρός. Τώρα, αδελφοί, είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να μετανοήσουμε. Τώρα να μη σκληρύνουμε τις καρδιές μας. Μη σκληρύνουμε το πνεύμα μας. Τώρα να πούμε, λέησε με Κύριε, σπλαχνίσουμε. Γιατί να περπατάμε από λάθος σε λάθος και να θερίζουμε τις συνέπειες των λανθών μας? Γιατί να σπρέρνουμε στη σάρκα και να θερίζουμε φθορά? Δεν είναι πιο ωραία να ταπεινωνόμαστε μπροστά στο Θεό, στους ανθρώπους? Και αν χρειαστεί από τα λάθη μας τα πολλά να ξεφτυλιζόμαστε και ενώπιον των ανθρώπων, και αυτό να το κάνουμε. Γιατί εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι η συνέχεια στη ζωή μας. Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας ευόδωσε ο Θεός. Αλλά η συνέχεια, και μάλιστα να φτάσουμε και μέχρι το τέλος. Αμήν. Ταπεινά, αδελφοί μου. Με μετάνοια, με επιστροφή. Και όταν ακόμη δεν καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και όταν διαπιστώνουμε ότι έχουμε χάσει την παρουσία του Θεού, μη λέμε θα έρθει ο Θεός. Γιατί να έρθει? Σου χρωστάει. Εμείς είμαστε χρεώστες. Εμείς να πάμε. Ο Θεός λέει πλησιάσατε σε μένα και τότε εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Μα εγώ έχω δίκιο.
Τι να το κάνεις να έχεις δίκιο και να μην έχεις την παρουσία του Θεού. Καλύτερα να λες εγώ έχω άδικο, εγώ φταίω για όλα, για να έρχεται η παρουσία του Θεού. Είναι πνευματικός νόμος που δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Στους ταπεινούς ο Θεός δίνει χάρη. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εάν κάνουμε αυτό που νομίζουμε, αν σκληραίνει ο τραχυλός μας και πεισματώνει η καρδιά μας, η συνέχεια δεν θα είναι καλή. Γι' αυτό σήμερα να μετανοήσουμε, αδελφοί. Να πούμε όχι, εγώ θέλω ταπεινό πνεύμα. Εγώ θέλω συντετριμένη καρδιά. Εγώ θέλω να τρέμω στο λόγο σου, Κύριε. Και ο Θεός λέει, τότε και εγώ θα σου φανερώνω την εύνοιά μου, τη βοήθειά μου και την ευλογία μου. Αμήν.